Κωνσταρά, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσινε. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, μου χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε αρκετό κόσμο, είχε παλμό, βγήκαν πολλά μηνύματα. Ξεκινώ λίγο από το ότι έστειλε τις κατευθύνσεις, κυριότερα για τον Φάνη το Σπανό. Γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα η περιφέρεια της Τεράς και για τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, κύριε Κωνσταρά. Σαφώς έτσι είναι. Καταρχήν, πριν μπούμε και κουβεντιάσουμε τα διαδικαστικά, οφείλω και μέσα από το βήμα που μου δίνεται να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους νεοδημοκράτες, σε όλες τις νεοδημοκράτες και στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που ήρθανε σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση ήταν πραγματικά μεγάλη, με παλμό. Είδαμε τον κόσμο από πολύ νωρίς να έρχεται στο συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, περιμένοντας να ακούσει από τα χείλη του αρχηγού της αντιπολίτευσης και μελλοντικού πρωθυπουργού της χώρας κάποια πράγματα. Αυτό μας τιμάει ιδιαίτερα όλους. Και τους πέντε προέδρους των νομαρχιακών, οι οποίες νομαρχιακές είχαν το συντονισμό και την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και βέβαια το μεγάλο βάρος έπεφτε στη δική μας νομαρχιακή εδώ στη Φθιώτιδα, διότι είμαστε και οι οικοδεσπότες της υπόθεσης. Σωστά. Ήταν μια εκδήλωση αποκλειστικά για το Φάνη του Σπανού, για τη στήριξη του Φάνη του Σπανού. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει με πολιτικές επιλογές τις οποίες έχει κάνει όλες τις περιφέρειες. Σε όλες τις περιφέρειες έχουμε δικό μας υποψήφιο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι επειδή θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύντομα θα έρθουν στη διακυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στρατηγικό σχέδιο για την ανάταξη της χώρας, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που την επόμενη μέρα θα αναγκαστούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Αλλά το βασικότερο πάνω απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γαλουχημένοι με τη δική μας την κουλτούρα, τη δική μας τη φιλοσοφία και θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο που θέλει ο επόμενος πρωθυπουργός. Μην μπείτε όμως τον κίνδυνο για μιας κομματικής κατεύθυνσης όλο αυτό που λέτε, κύριε Κωνσταρά. Δηλαδή, να είναι Νέα Δημοκρατία, λέω, η περιφέρεια Στεράς, πρωθυπουργός όπως λέτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρα να υπάρχουν αποκλεισμοί από τα υπόλοιπα και να κάνετε περίπου αυτό που θέλετε. Η Νέα Δημοκρατία επιζητεί συνεργασίες και τις συνεργασίες εμείς θα τις κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε πρόσχερα για να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη ή κάποιους ψήφους. Θέλουμε πραγματικές συνεργασίες. Όπου θα υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δική μας φιλοσοφία, τη δική μας κουλτούρα και μπορούν να στηρίξουν το δικό μας πρόγραμμα και το δικό μας σχέδιο, αυτό θα διευκολύνει πολύ περισσότερο τα πράγματα και για τις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση για τον αρχηγό, για τον πρωθυπουργό που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι το σχέδιο. Δεν ζητάμε να κομματικοποιήσουμε τις εκλογές. Το ρώτησα έτσι για διευκρινιστικούς κανόνες, αν θέλετε. Τώρα, για την υποψηφιότητα του Φάνη του Σπανού, φαντάζομαι και ξέρετε στη Νέα Δημοκρατία ότι και λέτε ότι έχει κάνει ένα επιτυχημένο έργο. Άρα, ο Φάνης ο Σπανός έχει να υπερβεί έναν υψηλό πύχη, έτσι όπως το τοποθετείτε στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά, κύριε Κωνσταρά? Σαφώς. Και υπάρχουν και αξιόλογα ονόματα αντιπάλων σας, πολιτικών. Τους σεβόμαστε και τους τιμούμε όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αυτό είναι η αρχή μας. Ο Φάνης ο Σπανός σαφώς και έχει σηκώσει τον πύχη πιο ψηλά. Και την προηγούμενη φορά ο Φάνης ο Σπανός τον είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά και τα κατάφερε. Πέρασε από πάνω. Έτσι θεωρούμε και τώρα ότι θα καταφέρει με τη βοήθεια όλων μας να τον περάσει και αυτόν τον πύχη για το καλό της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας. Ο Φάνης μέσω της ομιλίας του που έκανε στο Δημοτικό Θέατρο αναφέρθηκε σε κάποιους βασικούς πυλώνες που θέλει την επόμενη ημέρα να δουλέψει βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου και μιας Θα έρθω στο λογικής. Σχέδιο, το είπα με την δυναμική που είχε έρθει ο Κώστας Μπακογιάννης με το όνομα που φέρει, κύριε Κωνσταρά. Αυτό λέω μόνο, τίποτα περισσότερο. Ο Μπακογιάννης σαφώς κουβαλάει ένα όνομα πάρα πολύ βαρύ, ένα όνομα ιστορικό για την εν γέννη χωρίς να μειώνουμε το Φάνη το Σπανό σε κάθε περίπτωση, αλλά ήταν ένα brand name το οποίο ήταν πολύ γνωστό και ακόμα πριν ασχοληθεί και με το Δήμο Καρπενησίου. Ο Μπακογιάννης από εδώ έφυγε αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο, θα έλεγα, σε όλη την περιφέρεια. Το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε την απήχηση την οποία έχει στην κοινωνία και στον κόσμο. Και ο Φάνης ο Σπανός ήτανε 5 χρόνια δίπλα του σαν χωρικός περιφερειάρχης του νομού της Εύβοιας. Γνωρίζει αρκετά πράγματα, θα έχει και τη συνέχεια της ομάδας, η οποία αυτή η ομάδα θα διευρυνθεί και με νέα πρόσωπα.
τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο για εμάς. Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα? Ναι, και τι λέω, πάρα πολύ αισιόδοξοι. Γιατί μπορεί να αναπτύσσεται μια δυναμική ως Νέα Δημοκρατία λόγω των πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν, αν αυτό θα αποτυπωθεί. Γιατί λένε ότι η ψήφος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριε Κωνσταρά, και εσείς το έχετε πει κατά καιρούς στη Νέα Δημοκρατία, είναι λίγο πιο χαλαρή. Να μην έχει τα απόλυτα πολιτικά χαρακτηριστικά. Σαφώς η ψήφος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι πιο χαλαρή όσον αφορά τις υποψηφιότητες στους δήμους. Για τις περιφέρειες πιστεύουμε ότι η ψήφος είναι καθαρά πολιτική. Πολιτική. Καθαρά πολιτική ψήφος στις περιφέρειες. Από την άλλη θέλω να σας πω ότι ο Σπανός έχει κάνει και κάποια διεύρυνση του ψηφοδελτίου του με ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν και σε άλλους χώρους και οι οποίοι θέλουν να βρεθούν και να συστρατεύονται και να βοηθήσουν προς αυτή την κοινή κατεύθυνση. Εμείς δεν τους κλείνουμε την πόρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να τα κλείνουμε ένα-ένα τα μέτωπα, πριν έρθω στην κεντρική πολιτική σκηνή, έκανε πολλές αναφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την περιοχή της στερεάς Ελλάδος. Γιατί ξεκίνησε από το Καρπενήσι, την Ευρυτανία, ήρθε εδώ την Κυριακή, μίλησε για το νοσοκομείο, για τη Λάρκο, για το δρόμο Λαμίας Καρπενησίου, για την έκθεση Λαμίας, για τους αγρότες, κύριε Κωνσταρά. Έβαλε πολλά. Αυτό το διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτυχε θερμής υποδοχής στη στερεά Ελλάδα και στην περιοχή μας στη Μακρακόμη το Σάββατο και στο Καρπενήσι, γιατί τον ακολούθησα, πήγα και στο Καρπενήσι, έτυχε θερμής υποδοχής. Μπορώ να σας πω ότι είπε πράγματα τα οποία τα κουβεντιάζουν οι απλοί άνθρωποι, οι συνεργάτες του και μέσω του γραφείου του και όλοι εμείς και ο βουλευτής του νομού και ο άλλος ο βουλευτής στην Ευρυτανία. Στέλνουμε κατά καιρούς όταν μας ζητείτε τις ενημερώσεις και αυτό σημαίνει ότι στο γραφείο του γίνεται πάρα πολύ και σωστή δουλειά. Τα παίρνουν, τα αξιολογούν. Ακούτε, λέτε, και τον παλμό της κοινωνίας. Βέβαια, και ο πρόεδρος ασχολείται πραγματικά με το πρόγραμμα της κάθε μια περιοχής. Θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του γραφείου του, είναι άνθρωπος από την περιοχή μας. Ένας αξιόλογος νέος άνθρωπος, επιστήμονας πάνω απ' όλα, ο Στέλιος ο Πέτσας. Και αυτό τιμάει και τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά στο πρόσωπο του Στέλιου του Πέτσα τιμάται και όλη η περιοχή της Φθιώτιδας. Είναι φθιωτική υπόθεση τελικά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κωνσταρά. Εκεί αποτελεί ήρεμη δύναμη ο Στέλιος. Λέω γενικά, πάντως έχει μια καλή ροπή η Φθιώτιδα στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Πάντα είχε, σαφώς. Πάντα είχε και συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα για να. Όσον αφορά το αγροτικό, μόνο εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί είναι και επίκαιρες οι αγροτικές κινητοποίησεις το τελευταίο διάστημα και πάλι, κύριε Κωνσταρά, αναφέρθηκε στους κτηνοτρόφους, αναφέρθηκε στους ορεινούς όγκους, αλλά και αν θέλετε και στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής, θα πω εγώ, σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι προς διαβούλευση και επεξεργασία, θα κατατεθεί και κάποια στιγμή το πλάνο για το αγροτικό, όπου δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στις περιοχές. Να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να μπορούν να βγάζουν τα τουζίν στην περιοχή τους. Η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το αγροτικό. Έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένο πλάνο, όπου θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία προς τον κόσμο αυτό. Ναι. Διότι κρατούνε στην επαρχία και στην περιοχή αρκετό κόσμο, ο οποίος δραστηριοποιείται και ασχολείται πάνω στην αγροτική οικονομία. Όμως εδώ θέλω να τονίσω το εξής, ότι το θέμα το αγροτικό δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει κατά καιρούς να το αντιμετωπίζει ο κάθε υπουργός κατά το δοκούν όπως τον βουλεύει. Θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική και εθνικό σχέδιο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η χώρα μας είναι πλούσια από μόνη της. Τη βοηθάει πάρα πολύ και το κλιματολογικό. Τι έχει σημασία να οργανωθούμε, να μπορέσουμε να παράξουμε σωστά και πραγματικά αγροτικά προϊόντα που τα έχει ανάγκη όχι μόνο η κοινωνία της Λαμίας, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, για να μπορέσουμε να φέρουμε από εκεί να αντλήσουμε κεφάλαια, να τα φέρουμε στη χώρα μας. Για να δούμε, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση περάσανε με πρόταση Μομφής, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν βλέπω κάποια άλλη δυσκολία
Ακόμη και αν λέτε ότι είναι ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, αν γίνονται μεταγραφές από άλλα κόμματα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν βλέπω άλλο εμπόδιο για αυτή την κυβέρνηση ώστε να τερματίσει την τετραετία, κύριε Κωνστάρα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία ζούμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι μια αστεία κωμωδία. Αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με τους μεταφερόμενους βουλευτές, με τους βουλευτές που λένε εκ προημίου ότι θα ψηφίζουν τα πάντα ό,τι και να φέρει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτά λένε οι έξι που συνεργάζονται. Δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι η αποσύνθεση της πολιτικής και η αποσάθρωση της πολιτικής και περνάνε το μήνυμα στην κοινωνία και στον κόσμο και ειδικά τους νεότερους ανθρώπους να τους περνάνε αυτή την καχυποψία και την απογοήτευση να μην θέλει ο κόσμος να ασχολείται με τα κοινά. Η κυβέρνηση αυτή, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έχει πέσει, έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει 145 βουλευτές. Το ότι βρήκε έξι ρετάλια και τη στηρίζουν και κάνα δυο λένε ότι εμείς ψηφίζουμε τα πάντα. Αυτό τώρα δεν είναι σοβαρή εικόνα μιας χώρας. Η κυβέρνηση από τη στιγμή που έπεσε πρέπει να προσφύγει στον ελληνικό λαό που είναι κυρίαρχος, να πάμε στις εκλογές και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είπα όμως ότι φαίνεται να μην υπάρχει άλλο εμπόδιο, άρα η τετραετία που λέει ο Αλέξης Τσίπρας οριοθετείται για το Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, κύριε Κωνστάρα. Εκτός αν έχετε άλλη άποψη ή ενημέρωση. Η προσωπική μου άποψη, το είπε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι το Μάιο θα έχουμε και εθνικές εκλογές. Δηλαδή όλες οι κάλπες μαζί θα είναι εκεί το Μάιο προς το... στην Άνοιξη δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι τη Δεύτερη Κυριακή, αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Εγώ το έχω πει και το... Πάλι εδώ μαζί το έχουμε πει στο σταθμό σας, το Μάιο θα κάνει εκλογές. Μαζί με τις ευρωεκλογές θα κάνει και τις εθνικές εκλογές. Διότι εάν στις ευρωεκλογές που η ψήφος είναι πιο χαλαρή, με τη συσπήρωση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που είναι κοντά στο 40%, πάει στις ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό εκ προημίου. Επομένως, αν σε τρεις μήνες ξαναπάει σε εκλογές, καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Επομένως, το Μάιο, καλώς εγώ των πραγμάτων, ετοιμαζόμαστε και για εθνικές εκλογές. Το είπα γιατί σήμερα, και το ξέρετε πολύ καλά, βγήκε και ο κύριος Βούτσης και το διαβάζω ακριβώς, ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές πριν το Μάη, στόχος Οκτώβρης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής, κύριε Κωνσταρά. Το ξέρετε, εντάξει, απλά να δείτε, οφείλω να σας ρωτήσω. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα βλέπουν όλα καλά, αλλά παρακολουθούν μόνο ΕΡΤ. Αυτό είναι το άσχημο. Την κοινωνία δεν την παρακολουθούν. Τον κόσμο που υποφέρει καθημερινά δεν τον παρακολουθούν. ΕΡΤ. Η ΕΡΤ τα λέει ότι είναι όλα καλά και έχει έρθει η ανάπτυξη στη χώρα και είναι όλα τέλεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω την αίσθηση πάντως και νομίζω το έχετε ακούσει και εσείς, κύριε Κωνσταρά, ότι παρά την καλή εκδήλωση αλήθεια που έγινε στην περιοχή της Λαμίας, εξακολουθούν να λένε ότι ως Νέα Δημοκρατία είστε άνευροι, άτολμοι. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει... αποδείξει. Θα μου πείτε, δεν είναι το DNA σας η πλήρης αντίθεση, δεν ξέρω αν κατεβαίνετε στους δρόμους. Αυτά, τα έχω ακούσει. Να σας πω κάτι. Αυτά που είναι να κάνει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο Κοινοβούλιο και στη Βουλή, τα έχει κάνει, έχει εξαντλήσει όλα τα όπλα. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο οποίος διαμορφώνει τις εξελίξεις είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Τι να κάνει περισσότερο η Νέα Δημοκρατία? Ποια άλλη αντίδραση θα μπορούσε να έχει για το Σκοπιανό? Προφανώς δεν είπαμε να υπάρξει κάποια εκτροπή. Φέραμε τον Ιούλιο μήνα πρόταση μομφής στην Βουλή, την οποία την πρόταση μομφής, εάν την είχε ψηφίσει ο κύριος Καμένος, που μας κοροϊδεύει τώρα, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν θα είχε περάσει συμφωνία προσπών, δεν θα είχε γίνει τίποτε. Ναι, αλλά βγαίνει τώρα και λέει ότι εξαπατήθηκε τώρα. Η αλήθεια βγαίνει και λέει ότι έχει εξαπατηθεί, άλλα του είπε, άλλα λέει. Τα πιστεύετε αυτά, κύριε Κωνσταρά? Όχι. Ο κύριος Καμένος νομίζει ότι απευθύνεται σε χαχόλους. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποιος είναι ο κύριος Καμένος και τι έχει κάνει ο κύριος Καμένος. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα το εισπράξει. Τώρα βλέπει τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που είναι στο 1-1,2 και αρχίζει και ανησυχεί. Μάλιστα. Ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Μα λένε ότι στη Νέα Δημοκρατία είστε λίγο σε... Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κύριε Κωνσταρά. Σε ώρα τσαγιού είστε χαλαροί πολύ. Δηλαδή το εξαντλείτε όλο αυτό που λέτε κοινοβουλευτικά. Αυτό λέτε. Αλλά δεν πείθετε τον άλλον ότι και εσείς μπορείτε να κάνετε την ανατροπή. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία το έχουμε σαν αρχή αυτό. Και ο αρχηγός μας το έχει πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει πράγματα στον ελληνικό λαό που δεν θα τα κάνει την επόμενη μέρα. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να ασχολούμαστε με ακατάσχετη παραχολογία και θα μπορούσαμε να λέμε στον ελληνικό λαό
ότι όλα είναι καλά, όλα είναι ρόδινα, εμείς την επόμενη μέρα θα γυρίσουμε σε εποχές προκρίσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μάθει να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να του λέμε αυτό το οποίο θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα. Εμπιστευτείτε με και δεν θα σας προδώσω. Η αλήθεια είναι ότι το είπε. Το εισπράττει αυτό καθημερινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι είναι ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι καθημερινά στο πεζοδρόμιο, σε διάλογο με τους πολίτες, και όπου πηγαίνει βλέπετε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας ένθερμα τον υποστηρίζει. Τα έχει, το είπε, το ομολογώ, αλλά επειδή δημοσιογραφικά θα σας πω και εγώ λίγο για να σας τρολάρω, κύριε Κωνσταρά, είναι ότι τα έχουμε ακούσει και εμείς από πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, και θα κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη, θα φέρουμε θάλασσα στο Καρπενήσι που είπε χθες από αυτό το βήμα που είστε η κυρία Μακρύ. Καταλάβατε. Κόσμος τα έχει ακούσει. Εμείς δεν είπαμε θα λέει θα μία από τα ίδια είναι και. Όχι, αυτή. Δεν είμαστε μία από τα ίδια και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο κόσμος το 2014 και το 2015. Σαφώς πίστηκε με τα παραμύθια του κυρίου Τσίπρα, ενέδωσε στην παραχολογία και στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα πράγματα που δεν μπόρεσε να τα κάνει όταν ήρθε στην εξουσία. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε στον κόσμο πράγματα που δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε. Μήπως το έχετε κοστολογήσει όμως τώρα, γιατί βγαίνουν και πολλά από τα περί Brexit, ένα ντοκιμαντέρ στο BBC που βγήκε και πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η οικονομία της χώρας από το 2015 και μετά. Άρα τι λέτε εσείς τώρα που είστε πονηροί τώρα με την καλή έννοια? Α, δεν θα πούμε πολλά γιατί θα μας ζωρίσουν απ' έξω. Καταλάβατε. Όχι, άρα εμείς, τα μετράτε. Αυτό λέω. Να σας πω κάτι. Εμείς λέμε αυτά που θα πρέπει να πούμε πραγματικά στον ελληνικό λαό. Τώρα, το αν θα μας ζωρίσουν απ' έξω, εμείς το αποδεικνύουμε καθημερινά ότι όταν έχουμε επιχειρήματα και πάμε στους έξω, τους πείθουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην ίδια τη Μέρκελ που είχαν τη συνάντηση εδώ στην Αθήνα και της είπε ότι όχι, είμαι απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ δεν θα συμβάλλω με τις δυνάμεις μου σε κάτι το οποίο βλάπτει την ίδια τη χώρα και θα δημιουργήσει προβλήματα αύριο μεθαύριο. Το 8 ο Κώστας ο Καραμαλής έβαλε βέτο στο Βουκουρέστι. Εμείς δεν είμαστε ντελιβεράδες των Ευρωπαίων όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Πρέπει όμως να ομολογήσω. Δεκτώ αυτό που λέτε για το βέτο. Ξέρετε τι λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας πείραξε, λέει, εμείς τώρα που πήγαμε να λύσουμε το θέμα. Αφού λέει και στη συμφωνία την ενδιάμεση και μετά, υπήρχε, αποδεχόσασταν κι εσείς τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μέσα Όχι. Μακεδονία, κύριε Κωνσταρά. Είναι ψέμα, είναι προπαγάνδα και επειδή ασχολείται αρκετά με το fake news τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό κάνει και τώρα. Στο Βουκουρέστι υπήρξε πρόταση στο τραπέζι για σύνθετη ονομασία. Υπήρξε πρόταση. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και όπως το 1995 με την ενδιάμεση συμφωνία που αναγνωρίστηκε σε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε ο εντεξιακός διάλογος. Αλλά όταν φτάσαμε στο να το κουβεντιάσουμε, τέθηκε βέτο. Εδώ πέρα, για το θέμα των Πρεσπών, εκχωρήσανε μακεδονική ταυτότητα, μακεδονικό έθνος, μακεδονική γλώσσα και θα έχουμε τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον με το θέμα αυτό το μακεδονικό. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία το προχωράμε και άλλο πιο πέρα το θέμα. Το είπε και προχθές από τη Λαμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε? Ότι όταν θα έρθει το θέμα για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νομικό επιχείρημα προκειμένου να τον μπλοκάρουμε. Διότι εκεί η μπορεί απόφαση να γίνει αυτό. Βέβαια μπορεί να γίνει. Είναι επικοινωνιακό, σου λέει, καθίστε δεν είναι τώρα και θα κάνω. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί είναι συμφωνίες κρατών τώρα. Προσέξτε, δεν είναι μόνο διμερείς. Για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Με όλα αυτά για να κλείσουμε, ξεχάσαμε λίγο τα της οικονομίας και είπα, επειδή βγήκε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ από το BBC μιας ώρας περίπου, μιλάει για τις εποχές Βαρουφάκη, μιλάει ότι ακόμη και η Μέρκελ είχε σκεφτεί το Brexit. Τελευταία στιγμή έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πίσω, είδε αρκετά πράγματα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο έτσι συνολικότερα, γιατί πάμε 4 χρόνια Εντάξτε, τώρα. Δεν το έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ. Σήμερα κυκλοφόρησε. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Ότι υπήρχε θέμα Brexit το 2015, σαφώς και υπήρχε. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Ο Σόιμπλε ήταν ειλικρινής. Το είχε πει. Ναι, και μάλιστα του είπε του Τσίπρα επιλέξει
Πάρτε, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια. 50 δις είχε. 50 δις και αφήστε μας ήσυχους. Του το είπε, το ξεκαθάρισε. Οι άνθρωποι αυτοί, mm-hmm. το 14, που ρίξαν την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία είχε βγάλει τη χώρα στις αγορές και είχε επέλθει η κανονικότητα εκείνη την εποχή στη χώρα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, βγαίνανε και λέγανε, ο Τσίπρας έλεγε από την Κρήτη, εγώ θα βαράω τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές, ότι εγώ θα σκίσω τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο και διάφορες άλλες αηδίες, τα οποία δεν μπορέσαν να γίνουν την επόμενη μέρα. Μετά ξεκινήσαν αυτοί ένα τρίμηνο, μπαίνανε στα βανάκια και γυρίζαν όλη την Ευρώπη με τα πουκάμισα έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε λαϊκίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά βλέπαμε στις τηλεοράσεις. Και νομίζαν ότι θα μπορέσουν να πείσουν το Σόιμπλε και όλους τους Ευρωπαίους ότι αυτοί έχουν το δίκιο, το σωστό, και όχι εμείς. Ο Τσίπρας το 14 είπε ψέματα. Ο Τσίπρας το 14 κοροϊδέψε τον ελληνικό λαό. Επειδή όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, θα έρθει και το 19 και θα τα εισπράξει τα ρέστα του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Κωνσταρά, στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.